Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλουστό του Περιστερίου, όπου σήμερα έχουμε την 8η αγωνιστική της Master League και το ματσάκι ανάμεσα σε Χελντράιχ και Κουρκουτές. Η Χελντράιχ από τη μία με ρεκόρ 5-2 μέχρι στιγμή στην σεζόν, κόντρα στους Κουρκουτές οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 4 ήττες. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη επίθεση και τον Μουδούλο να δίνει την μάχη του εκεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πήρε το εξαιρετικό rebound, πήρε και νωρίς το πρώτο ομαδικό. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Με Μουδίλο, Μπακούρο, Διονύση, Παγώνη, Παπαδάκη και Αθανασιάδη ξεκινάει ο Χελντράιχ, ενώ από την άλλη οι Κουρκούτες έχουν Βεϊσάκη, Γαβιά, Νακόπουλο, Τσάκωνα και Αγγελόπουλο στην πρώτη τους πεντάδα. Ανοίγει μόλις και το σκορ. Ο Μουδίλος αστοχή στην δεύτερη βολή. Παραμένει το 1-0. Νακόπουλος τώρα για την πρώτη επίθεση των Κουρκουτών. Βεϊσάκης γυρίζει αστοχή. Το rebound στα χέρια του Παγώνη. Σουτιά 3 εύστοχο από τον Παγώνη. Το 4-0. Πλέον το σκορ από το πρώτο εύστοχο τρίποντο των γηπεδούχων και του Παγώνη συγκεκριμένα. Να απαντήσει ο Αγγελόπουλος, δεν τα καταφέρνει. Μακούρος μάζεψε. Κρατάει τώρα, δεν έχει κάποιον πάνω του, επιλέγει να πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Λαδιάς παλεύει και να συγκρατήσει την μπάλα εντός γραμμών, δεν θα τα καταφέρει. Η κατοχή παραμένει στον Χελντράιχ. Έγινε η επαναφορά από τους γηπεδούχους. Παγώνης. Μπάλα στα αριστερά, Παγώνης εκτελέσει για δύο, δεν το βάζει. Ένα γρήγορο σου τρίγων κόντων από τον Ακόπουλο, δεν βρίσκει στόχο. Θα έρθει όμως το τρίποντο από τον Βεϊσάκη για το 4-3. Είναι βγει ο εχνιδιάσμος εδώ για τους Κουρκούτες, Βεϊσάκης πήρε έξω. Σηκωθεί πιεζόμενος, δεν μπορούσε να βρει στόχο. Βγήκε η άμυνα από τους γηπεδούχους. Μπαλά στη γωνία στον Μουδίλο, ο οποίος θα χάσει. Νακόπουλος θέλει να τρέξει μπροστά για τους φιλοξενούμενους. Θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό στη φάση. Ένα γρήγορο σουτ από τους γηπεδούχους, δηλαδή θα δει τον Ακόπουλο, ο οποίος έχει ξεχαστεί την αντιπαλή ρακέτα. Θα του δώσει και πάλι, δεν θα μπει το καλάθι όμως. Άτυχε εδώ ο Λαδιάς. Μπακούρος. Ρομουδήλος. Άφησε πέρα στον Ζαχαρόπουλο. Μπακούρος πάει προς τα μέσα, σπάσιμο της μέσης. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Διονύση Μπακούρο. Για το 6-3. Μπαλά πάει στο πλάι τώρα για την επαναφορά των φιλοξενούμενων. Λαδιά θα τη βάλει μέσα. Πήρε ο Βεϊσάκης, άφησε χέρι με χέρι στον Ακόπουλο. Γελόπουλος θα εκτελέσει πίσω από το screen του Ακόπουλου. Η μπάλα στο σίδερο και έξω στην συνέχεια. Κρατάει ο Μπακούρος. Αγώνης θα το πάρει από το πλάι, δεν το βάζει. Θετικό rebound όμως του Ζαχαρόπουλου. Θα πάρει και την εκτέλεση τώρα και εκείνος, όμως είναι η ίδια η κατάληξη. Λαδιάς. Γελόπουλος, δεκάρι της κινήσης. Τσάκωνας.
καλή άμυνα. Ο Ζαχαρόπουλος βρήκε και η μπάλα στο σώμα του Τσάκωνα στην συνέχεια και έτσι. Νικητές βγαίνουν εδώ οι γηπεδούχοι σε αυτή τη φάση, οι οποίοι έχουν και την κατοχή τώρα στα χέρια τους. Πολλά χειροκροτήματα από τον πάγκο του Σέντραϊξ για αυτή την καλή άμυνα του Ζαχαρόπουλου. Ενώ θα έρθει και το τρίποδο τώρα του Παπαδάκη για το 9-3. Ακόμα ένα εύστοχο σου τριών πόντων για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα στο συν-6. Μακούρος κράτησε, περάσε και πάσαρε και έξω. Νέο εύστοχο σου τριών πόντων, Μουδήλος αυτή τη φορά εκτελεστής. Στο 12-3 πλέον ξεφεύγουν οι γηπεδούχοι και φτωσμένα οι κουρκούτες καλούν time out. Επιστρέψαν οι δύο ομάδες έπειτα από τη διακοπή για το timeout των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είδαν ένα σέρι του Χίλντραϊχ με τρίποντα και να επιτρέπει έτσι αυτό το σέρι στους γηπεδούχους να ξεφύγουν τώρα στο 12-3. Απόσταση 9 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τουρκούτες είναι αλήθεια, δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά επιθετικά. Προλαβαίνει εδώ στο τσακ το χρονόμετρο ο Νακόπουλος, δεν μπορεί όμως να βρει στόχο. Παράμενουν έτσι καθυλωμένοι στους τρεις πόντους οι φιλοξενούμενοι. Ρομπακούρος, ανοιχτός διάδρομος, ορθάνιστος ο διάδρομος, 14-3. Στο συν 11 πλέον ο Χέλντραϊχ. Πολύ ωραίες συνεργασίες μπροστά, αλλά και αρκετή ευστοχία. Οι γηπεδούχοι έχουν καταφέρει να βρεθούν εκεί. Βεϊσάκης τώρα πήρε το ψηφικό rebound. Γελόπουλος προσποιήθηκε, θα το πάρει τελικά. Δεν το βάζει, το rebound στα χέρια του Παπαδάκη. Διονύσης Μπακούρος είναι και πάλι στον Παπαδάκη. Με το πόδι εκεί έκοψε ο Λαδιάς την πάσα ώστε να μην φτάσει στον Ζαχαρόπλο, που είχε πάρει καλύτερη θέση από τον αντιπάλο του. Μπακούρος στον Παπαδάκη. Ζαχαρόπουλος και πάλι θέλει να πάρει. Τώρα θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Θα αποστάρει και όλο τον Βεϊσάκη. Βήμα πίσω, εκτέλεση άστοχη. Μαζί ο Αγγελόπουλος. Νακόπουλος για τους Κουρκούτες. Οι οποίοι από το 4-3 έχουν να σκοράρουν. Έτσι ότι ο Χέλντραϊχ έχει κάνει ένα σέρι 10-0. Λαδιά στα κοπή, αλλά αντικανονικά όπως λέει ο ρέφερι. Το φάουλ έχει γίνει από τον Παγόνη. Λαδιάς τώρα στην γραμμή ώστε να ξεκολλήσουν από το 3 οι φιλοξενούμενοι αν ευστοχή σε κάποια από τις βολές του. Θα ευστοχή στην πρώτη, 14-4 πλέον. Βάζει και τη δεύτερη, αλλά λανθαστός για το 14-5. Παδάκης, ωραία, άλλαξε κατεύθυνση και έκανε το φάουλ ο Νακόπουλος. Τους κατέβασε και το χέρι του, βρήκε το χέρι του αντιπάλου του και τώρα σειρά του Παπαδάκη να πάει στη γραμμή. Όχι. Τελικά έχουμε μπάλα στην επαναφορά, δεν είναι πολλές. Παγώνης έχει χώρο και χρόνο για να σημαδέψει, σωστά όπως και θα κάνει. 17-5. Τέταρτο τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πάνε στο συν-12 τώρα, 3:48 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου. Νακόπουλος άφησε τον Βεϊσάκη να σούτ από μέση απόσταση από εκείνον. Βγήκε και αυτή η άμυνα. Μακούρος. Ωραία, είδε την κίνηση και πέρασε την πάσα στον Παπαδάκη. Πολύ όμορφη ασίστ, πολύ ωραία συνεργασία. 19-5 πλέον. Συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικοί επιθετικά οι γηπεδούχοι και κρατούν αυτή την απόσταση που έχουν δημιουργήσει.
Λαδιάς τώρα στον Νακόπουλο, στα 8 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα τρίποντο εκείνος. Έχουμε σφύριγμα για φολ στον Βεϊσάκη, το έχει κάνει ο Ζαχαρόπουλος. Δύο αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους, με Νικητάκη και Καρούμπαλη. Θα παίρνουν τώρα στο μάτς. Βεϊσάκης. Νικητάκης τώρα, Βεϊσάκης πήγε στην άλλη πλευρά για να πάρει. Νακόπουλος, Νικητάκης ζήτησε, κλείστηκε. Ωραία πάσα όμως για τον Βεϊσάκη, δεν την εκμεταλλεύτηκε εκείνος. Χωρίς να κοιτάει τον δίκαιο Νικητάκης. Μέσα στη γωνία, Μοδήλος για τρεις, άστοχος. Υπάρχει στρίγμα για φάουλ στην συνέχεια. Πάνω στον Νικητάκη, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πατήσει για να αφήσει τον εφηδιασμό. Αλλαγή τώρα για τον Χέλντραϊχ, Κουρταλής περνάει στο μάτς στην θέση του Παπαδάκη. Νικητάκης δίνει συνέχεια στο μάτς. 2.35 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Λαγός πήγε προς τα μέσα, δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Πέφτει στην άλλη πλευρά με παθημένο τον Γκάζο Μουδήλος και θα τελειώσει τη φάση για το 21-5. Πολύ καλό πρώτο 10 λεπτό από τον Χέλντραϊχ. Νικητάκης σε δίπλα του στον Νακόπουλο. Ενώ πλησιάζει στο τελευταίο δίλεπτο. Νικητάκης προσποιήθηκε, ξέφυγε από την πίεση, δεν βρήκε όμως ένα καλό σουτ. Νακόπουλος ήταν εκεί με ανάποδο λέει άπα σκοράρι. Στη λήξη του χρόνου προλαβαίνει στο τσάκο Νακόπουλος, ο οποίος βάζει το σκουπίδι έπειτα από το τρίποδο του συμπαίκτη του. Ενώ τώρα στο μάτι έχουμε τον Γατή από την πλευρά του Χέλντραϊχ. Νακόπουλος έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή. Αστοχή, μάζεσαν όμως οι Κουρκούτες. Έχουν νέα 14 επίθεση, Νικητάκης πάσει στην αδύνατη πλευρά Βεϊσάκης, τον Καρούμπαλη, ο οποίος θα αστοχίσει το σούτ των κόντων. Πιέζεται ο Μουδήλος, έχουμε τζάμπολ και η μπάλα είναι για τους Κουρκούτες. Απέφερε καρπούς εδώ η πίεση του Νακόπουλου, γιατί επιστρέφουν γρήγορα, γρήγορα οι κόκκινοι στην επίθεση. Νικητάκης. Πάει μόνος στη φάση και πολύ καλά κάνει για το 21-9. Παπαδάκης αυτό στον Κουρταλή. Γατής για τρεις. Αυτό φωτοσού του μάζεσε ο Καρούμπαλης. Τις πάσαρες στον Κόπουλο στη συνέχεια. Το φάουλ έχει γίνει από τον Μουδήλο, που θα λέει με τον ρέφερι. Συμπληρώθηκαν και τα μαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων, έτσι έχουμε βολές για τον Νακόπουλο. Δύο μαδικά, υπενθυμίζω, από την πλευρά των κουτών. Νακόπουλος αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το σκορ στο 21-9. Ο Πουλς χάνει και τη δεύτερη, όμως ο Καρούμπαλης είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Και πάλι Νακόπουλος, 7 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει τώρα πίσω από τα 6.75, βρίσκει στόχο 21-12. Γατής, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 56 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Κουρταλής, πάσα πίσω από την πλάτη για τον Ζαχαρόπουλο. Πάλι Κουρταλής. Πάλι πάσα πίσω από την πλάτη από τον ίδιο Βεϊσάκης με μια σφαλιάρα. Πετάει εκτός την μπάλα και αφήνει με 7 δευτερόλεπτα τώρα τον Χέλντραϊχ. Τρογατής. Κουρτάλης εκτελέσει στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν πήγε το καλάθι. Μάζεψε ο Νικητάκης. Και φεύγει μπροστά τώρα ο Τσάκωνας με το δεξί χέρι υποπίεση θα σκοράρει. 21-14. Μεταλλεύτηκε τον εφηνιδιασμό από έξω των Κουρκουτών.
οποίοι θα μειώσουν πλέον στους 7 πόντους. 25 δευτερόλεπτα ακόμα, πιέζει ο Νικητάκης στον Γατή, ποιος θα περάσει ανάμεσα από δύο. Θα κάνει το φόλο Τσάκωνας, αλλά θα στείλει και στην γραμμή των βολών τον αντίπαλό του. Καθώς πρόλαβε να εκτελέσει ο Γατής. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Κουρκούτες. Εκεί η πρώτη βολή. 21-14 το σκορ. Έχει ακόμα μια προσπάθεια ο Γατής. Θα την εκμεταλλευτεί ούτε αυτή. Κατοχή για τους Κουρκούτες, 18,8. Όλα στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Νακόπουλος. 13 δευτερόλεπτα. Νακόπουλος κρατάει εκεί στο κέντρο. Πυρονικητάκης. Δεν πέρασε η πάσα του. Παπαδάκης τρέχει, στα 2 δευτερόλεπτα θα σταθεί, είναι για 3 στο σουτ, δεν μπαίνει όμως. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 21-14. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει τους γήπεδους που το προηγούνται με 21-14. Χέλρεχ είναι και τώρα στην επίθεση. Θα περάσει με μια όμορφη κίνηση ο Μουδήλος, δεν μπορούσε όμως να τελειώσει με επιτυχία τη φάση που έφτιαξε ο ίδιος. Νακόπουλος τώρα για τους Κουρκούτες, που έχουν ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Τσακωνάς. 5 δευτερόλεπτα θα γυρίσει αυτή τώρα στον Καρούμπαλη, ο οποίος στα 2 δευτερόλεπτα θα κάνει την πάσα. Δεν θα μπορούσαν να βρουν κάτι καλύτερο σε αυτή την επίθεση τους οι Κουρκούτες, ενώ από την άλλη φεύγει ο Διονύσης Μακούρος στον εχνιδιασμό, ανενόχλητος θα κάνει το 23-14. Νακόπουλος. Δίνουμε χώρο, δεν πήρε το σουτ. Καρούμπαλης πήγε κοντά. Άφησε άτσαλο όμως την μπάλα, η οποία δεν ακούμπησε ούτε καν στο στεφάνι. Στην συνέχεια έγινε και το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Στον Μπακούρο, πρώτο ομαδικό αυτό για τους Κουρκούτες. Μπακούρος για τον Χέλντραϊχ. Ο αιτέρος Μπακούρος άφησε τώρα στον Παπαδάκη. Αριστίδης Μπακούρος για δύο από το πλάι αστοχή. Πυρονακόπουλος για να κατεβάσει και να φτιάξει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει. Μπακούρος προσποιείται. Πυροδιονύσης τώρα. Σταμάτησε τρίπλα για να αφήσει τον Κουρταλή. Έγινε το κόψιμο, δεν πέρασε όμως η πάσα από τον Ακόπουλο. Ο Κουρταλής θα κάνει γεφόλ για να σταματήσει την φόρα που είχε πάρει ο παίκτης των Κουρκουτών. Πρώτο ομαδικό και για τον Χέλντραϊχ στην δεύτερη περίοδο. Νακόπουλος. Αγγελόπουλος πήρε και εκτέλεσε για τρεις κατευθείαν. Βρίσκει στόχο 23-17. Στο μείον 6 πλέον οι Κουρκούτες. Παπαδάκης. Παξενασμένα, αν φτάνει κοντά ο Αγγελόπουλος θα τον κόψει αντικανονικά και θα τον στείλει στη γραμμή των βολών. Αυτό να είναι και το δεύτερο ομαδικό για τους Κουρκούτες. Κουρκούτες οι οποίοι επικράτησαν στο προηγούμενο μάτς επί των Πιστάχιος με 68-75. Ενώ από την άλλη ο Χέλντρεχ προέρχεται από την ήττα κόντρα στους Μέρακλες, από τους οποίους ιτήθηκε με 90-71. Παπαδάκης εύστοχη στην πρώτη βολή, 24-17. Βάζει και την δεύτερη.
για το 25-17 πλέον. Νακόπουλος. Τσακώνας. Φτάνει κοντά. Δεν έρχεται ούτε τώρα το καλάθι. Φεύγει στον ευνηδιασμό χωρίς να μπορείς να το σταματήσει κάποιος Παπαδάκης, ο οποίος αποφάσισε να πασάρει. Τελικά θα μπορούσε να τελειώσει και μόνο στη φάση. Μακούρος, ωραία η πάση του για τον Μουδίλο, θα σηκωθεί εκείνος από κοντά, δεν βρίσκει στόχο. Νακόπουλος γύρισε, τσεκάρε τις επιλογές του. Βεϊσάκης ανενόχλητος εκτελεί, βρίσκει σίδερο όμως. Γύρω νικητές στο rebound οι γηπεδούχοι. Μακούρος τώρα. Ωραία περιστροφή. Κουρταλής. Παπαδάκης θα σηκωθεί για τρεις. Θετικό rebound του Διόνυση Μπακούρου. Ένα 14 δευτερόλεπτα για τον Χέλντραϊκ. Σκαστή πάσα του Κουρταλή. Ο Νακόπουλος είναι εκεί, έκλεψε. Θέλει να περάσει, θα κοπεί με φάουλ. Από πίσω θα γίνει επαναφορά. Από δύο ομαδικά οι δύο ομάδες. Πήρε ο Νακόπουλος. Βεϊσάκης έκανε την κίνηση του προς την αντίπαλη ρακέτα, δεν πέρασε όμως η πάσα. Τώρα θα φτάσει η μπάλα στον Βεϊσάκη, ο οποίος θα εκτελέσει από τη γωνία. Δεν μπαίνει το καλάθι, Μπακούρος μαζί στο rebound. Μια παρακινδυνευμένη πάσα, η οποία έφτασε τελικά στον Κουρτάλη. Συλλή, εκεί πάσα να παραλίγο να έχουμε ένα αλλιού. Δεν ήρθε όμως το καλάθι. Πάει προς τα μέσα ο Τσάκωνας, θα τελειώσει τη φάση 25-19. Και πάλι πλησιάζουν στους 6 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Να κόμπλος θα κάνει και το φάουλ. Μακούρος. Τώρα στον Παπαδάκη, μπάλα έξω. Ο πίεση ο Μπακούρος δεν μπορεί να ευστοχίσει. Νακόπουλος μάζεψε. Πέρασε και έλυσε και το φάουλ. Τον Αριστίδη Μπακούρο. Τρίτο ομαδικό και για τον Χέλντραϊχ. Νακόπουλος και πάλι. Κανονεί ακόμα μία επίθεση για τους Κουρκούτες. Τσάκωνας για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Νέα ευκαιρία με Καρούμπαλη, ο οποίος θα ευστοχίσει. 25-21. Πλησιάζουν πλέον στους 4 πόντους φιλοξενούμενοι, οι οποίοι κούτσα κούτσα ρίχνουν τη διαφορά. Στίδης Μπακούρος δεν το βάζει. Ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι κόκκινοι. Νακόπουλος. Αφήσει τον Αγγελόπουλο για τρεις, εκείνος δεν είναι καλό το σουτού. Μουδήλος έχει φύγει μπροστά, 2-1-2-1. Μουδήλος θα τελειώσει μόνο στη φάση, δεν θα μπει το καλάθι όμως. Μακούρος μάζεσαι, κέρδισε και το φάουλο από τον Αγγελόπουλο. Τρεις αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Με Ζαχαρόπουλο. Παγώνη. Και Αγγυρακόπουλο να παίρνει στο μάτς τώρα. Παγώνης θα το πάρει το τρίποντο. Μια σφαλιάρα η μπάλα κατέληξε στον Μπακούρο για τρεις, εκείνος μέσα. 28-21. Διονύσης Μπακούρος στέλνει στο σύν 7 και πάλι τους γηπεδούχους. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καρούμπαλης στα δεξιά ψάχνει επιλογές, άφησε στον Τσάκωνα, η μπάλα έξω στον Αγγελόπουλο που αρκετά μακριά εκείνος θα εκτελέσει. Καρούμπαλης προσπάθησε για το επιθετικό rebound, τελικά ο Ζαχαρόπουλος είναι αυτός που μάζεψε την μπάλα. Μακούρος πέρασε και έφτασε και μέχρι το καλάθι, 30-21. Και πάρει ο Διονύσης Μακούρος, μιλάει επιθετικά για τον Χέλντραϊχ. Στο συνενέα και πάλι γηπεδούχοι. Πήρε ο Τσάκωνα στα δεξιά.
Μεϊσάκης. Στέγεται, πατάει γερά, στοχή όμως. Ζαχαρόπουλος. Στην κορυφή ο Παγώνης αυτή στη γωνία. Μουδήλος. Βαλά στον Ζαχαρόπουλο, έχει πρόσωπο στο καλάθι εκείνος, αφήσει τώρα στον Μπακούρο. Τώρα θα επιχειρήσει να αποστάρει ο Ζαχαρόπουλος και θα ευστοχίσει τώρα στην προσπάθειά του, 32-21. Και πάλι διψήφια η διαφορά στο μάτς, στην 11 για τον Χέλντραϊκ πλέον. 3-38 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Νακόπουλος. Βερσάκης πήρε τώρα. Καρούμπαλης είδε τις κινήσεις, επέλεξε να παίξει με τον Τσάκονα, ο οποίος θα εκτελέσει λίγο πιο πίσω από τη βολή. Αδύναμο το σουτ. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους γηπεδούχους. Ανενόχλητος ο Μουδήλος, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει μάλιστα. 35-21 στο σύν 14 πλέον οι γηπεδούχοι. Μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής σήμερα στο παιχνίδι μας. Νακόπουλος δεν θα τα καταφέρει στην προσωπική ενέργεια. Μακούρος, σκαστή πάσα, πολύ ωραία για τον Παγώνη. Τελειώνει και αυτή η φάση με επιτυχία. 37-21. Απομακρύνονται σιγά σιγά οι γηπεδούχοι. Κουρκούτες καλούν τώρα σε time out. Επιστρέψαμε από τη διακοπή για το time out. 2.45 ακόμα είναι την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, στο 37-21 πλέον το σκορ, είναι 16 για τον Χέλντραϊκ στο μάτς. Λαδιάς, καλάθι και φάουλ. 37-23 διαχείρος Λαδιά, ο οποίος θα βάλει ένα τέλος στο σερί των γηπεδούχων. 12-0 είχαν καταφέρει να κάνουν οι γηπεδούχοι. Το 25-19 βρέθηκαν στο... Από το 25-21, με συγχωρείτε, βρέθηκαν στο 37-21 νωρίτερα. Παραμένει τώρα το 37-23, καθώς δεν μπόρεσε να ευστοχίσει την γεωματική βολή ο Λαδιάς. Ακόμη εδώ γράπωσε την μπάλα. Πέρασε κιόλας από την πίεση. Σε στη γωνία στο Νικητάκη, Λαδιάς τώρα θα εκτελέσει για τρεις και το βάζει. 37-26. Κρατής. Ο Ζαχαρόπουλος έφτασε κοντά, δεν σκοράρει όμως. Τσάκονας. Έχει χτυπήσει ο Νακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο παρκέ. Θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του Νακόπουλου, ο οποίος είναι στις κανονικά έντος πεντάδας για τους Κουρκούτες. 12 λεπτά τώρα για την επίθεσή τους. Μια γρήγορη εκτέλεση κατευθείαν για να εκτελέσει και ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει όμως ο Ζαχαρόπουλος. Νακόπουλος στον Λαδιά. Αλλά δεν έφτασε τον Νικητάκη. Γαντής τώρα. Τσεκάρει τις επιλογές του. Ξεδιπλώθηκε πολύ ωραία εδώ ο χνηριασμός των χέρι των γηπεδούχων. Το Μουδήλος είναι αυτός που θα τελειώσει τη φάση για το 39-26. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Λαδιάς θα κάνει μια περιστροφή, θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. 39-28. Κρατής. Πλούσε και πάλι ο Μουδήλος. Κρατής στέκεται, δέχεται την τάπα όμως τα ίσα από τον Τσάκονα. Τους φεύγει και στον εφηδιασμό, θα σκοράρει κιόλας για το 39-30. Και έχουμε τώρα σειρά των γηπεδούχων να καλέσουν time out. Thank you.
37 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Στο 39-30 τελειώνει το σκορ. Ξανά οι Κουρκούτες μπορούσαν να ρίξουν διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδα. Ζαχαρόπουλος θα χάσει από τον Λαδιά, αλλά έχει γίνει φάουλ. Μια μαρτυρία από την πλευρά των φιλοξενούμενων για αυτό το σφύριγμα. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Κουρκουτών, έτσι ο Ζαχαρόπουλος τώρα θα πάει στη γραμμή. Είναι ήδη στη γραμμή μάλλον για να εκτελέσει το δικό του ζευγάρι των βολών. Άστοχος στην πρώτη. Ζαχαρόπουλος τώρα έχει στοχή στην δεύτερη. Με 40-30. Κιτάκης. Κιολαδιάς, πήρε κιόλας. Προλαβαίνει την άμυνα εκεί και σκοράρει ο Λαδιάς, 40-32. Τα δευτερόλεπτα. Μακούρος, στα 4. Κάνε την κίνηση. Ο Παγώνης, ο οποίος δεν θα προλάβει να εκτελέσει. Δεν μετράει το καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. Και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να παραμένει στο 40-32. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 40-32 είναι τώρα φωτεινός πίνακας με τους γηπεδούχους να κρατούν σταθερά το προβάδισμά τους. Και να βρίσκονται τώρα στο σύν 8. Ο Νακόπλος θέλει να μειώσει, δεν θα τα καταφέρει με αυτό το σούτ τριών πόντων από το πλάι. Μια ψηλή, μακρινή πάσα. Με στόχο τον Μουδήλο, δεν μπορούσε όμως να γίνει αποδέκτης. Μα να κατέληξε στην κερκίδα και έτσι έγινε και το λάθος από τον Χέλντραϊκ. Πίσω ξεκινάει με Αριστίδη Μπακούρο, Μουδήλο, Παπαδάκη, Παγώνη και Διονύση Μπακούρο. Ενώ από την άλλη έχουμε Νακόπουλο, έχουμε Τσάκωνα, Λαδιά, Νικητάκη και ο Λάγος πληρώνει την πεντάδα των Κουρκουτών. Λάγος θα εκτελέσει από την κορυφή, δεν είναι καθόλου καλό το σούτ. Νικητάκης έκανε την προσπάθεια του εκεί. Μήπως μπορείς και συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δεν τα κατάφερε. Κατοχή πλέον για τους γηπεδούχους. Δηλώς, Τροπαγώνης. Μακούρος πέρασε τον Λαδιά, χτύπησε την μπάλα εκείνος, την πέταξε εκτός. 11 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των γηπεδούχων. Μακούρος τα λέγει λίγο με τους διαιτητές. Τώρα θα επαναφέρει, αφήνει στον έτερο Μακούρο τον Γιονύση, προσποίηση. Θα γίνει εκτέλεση τελικά και θα μπει και το καλάθι. 43-32. Μακούπουλος. Πήγε μόνος του. Βγήκε η άμυνα μαζί του Μακούρος. Παπαδάκης. Άφησε έξω. Δίνει και το σκριν στον Μακούρο, ο οποίος θα κάνει μια πολύ ωραία περιστροφή. Τρομερή ενέργεια από τον Μακούρο. Έδωσε έτοιμο καλάθι στον Παγώνη για το 45-32. Νικητάκης στο σύν 13 πλέον ο Χίλντριχ. Τσάκωνας. Μπροστά του ο Παπαδάκης με συγχωρεί, το πίσω τον παίξει πολύ καλή άμυνα. Απλώνει το χέρι του ο Τσάκωνας, θα του κάνει και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Κουρκούτες. Ένα γρήγορο τρίποντο από τον Παγώνη. Μπάλα βρήκε στο σίδερο Τσάκωνας. Ο Νικητάκης. Λαδιάς και πάλι στον Νικητάκη. Ξεκίνησε την πορεία του προς τα μέσα. Πήρε ο Τσάκωνας, δεν ευστόχησε. Μένει ψηλά για να πιέσει τώρα. Μακούρος κρατάει. Παραμένει πολύ μένος πάνω του Τσάκωνας. Τον δυσκόλεψε κάπως, αλλά πέρασε το κέντρο παίξης των γηπεδούχων.
πέρασε ο Μουνδύλος και έβαλε και τα καλάθι, πολύ ωραία κίνηση. 47-32 στο συν 15 οι γηπεδούχοι και έχουμε και νέο time out από τους Κουρκούτες. Συνέχεια στη δράση, 7.38 ακόμα το τρίτο δεκάλεπτο, το σκορ 47-32 με τον Χέλντρεχ να έχει ξεφύγει στο συν 15 αυτή τη στιγμή. Να κοκλουσάφησε στον Τσάκονα, από κοντά εκείνος με έναν άποδο λέει από για να σκοράρει, δεν το κατάφερε. Βγήκε στο πρόσωπο τον Παγώνη στην συνέχεια, του δίνει και το χέρι, καθώς αθέλα τον χτύπησε εκεί ο παίχτης των Κουρκουτών. Είναι και το τρίτο δικό του φάουλ, το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ακούρος άφησε στον Μουδίλο, πέρασε αυτός με το δεξί χέρι, σκόραρε. 49-32. Ακόπουλος ατσεγκάζει και σκόραρε ούτε αυτός. Χωρίς καλά μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο οι Κουρκούτες. Ακούρος αγώνης προσποιήθηκε. Να σταματάει με φαουλ ο Καρουμπαλής. Τρίτο ομαδικό για τους Κουρκούτες, βολές για τον Παγώνη. Δεν θα μπει η μπάλα. Έχει ακόμα μια προσπάθεια ο Παγώνης, την οποία εκτελεί τώρα, θα την βάλει για το 50-32. Κόπουλος, Καρούμπαλης βρέθηκε κοντά, Λαγός πάλεψε να κρατήσει, Παγώνης, Καρούμπαλης με συγχωρείτε, βρήκε την πάσα για τον Λαδιά, ο οποίος δέχτηκε το φάουλο από τον Μουδηλό. Ξήγη και ο ρέφερι, για ποιο λόγο έδωσε αυτό το φάουλ. Λαδιάς. Δεν βγήκε η συνεργασία, έγινε το κλέψιμο. Αριστείδης Μπακούρος τώρα στον Παπαδάκη. Μπακούρος ξανά. Παγώνης θα πάρει, θα εκτελέσει αμέσως. Θα δείξει ο Λαγός. Νακόπουλος. Βαλάει την μπάλα ο Νακόπουλος και αφήσει στον Λαδιά για να αναλάβει εκείνος την εκτέλεση. Δεν μπήκε το καλάθι, επιθετικό rebound για τους κόκκινους. Τσάκονας πήγε προς τα μέσα, κέρδισε και το φάουλ. Το έχει κάνει ο Μπακούρος, το δεύτερο ομαδικό του Χέλντραϊχ. Σειρά του Τσάκονα τώρα να πάει στη γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το 50-32. Ανοίγει τη δεύτερη ο Τσάκονας, η μπάλα όμως συστημένη στα χέρια του και πάλι. Νακόπουλος. Καρούμπαλης εκτελεί για τρεις, δεν είναι καθόλου καλό το σούτ όμως. Μπακούρος. Σκαστήπασε η οποία πέρασε για τον Παπαδάκη, σκόραρε, πήρε και το φάουλο από τον Λαγό, ο οποίος τον έχασε και στην άμυνα. 52-32 στο συν 20 στρογγυλά, ξεφεύγουν τώρα οι γηπεδούχοι. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο Παπαδάκης, ο οποίος μπορεί να πάει την ομάδα του στο συν 21 πλέον. Μέσα και η βολή από τον Παπαδάκη. 53-32. Λαδιάς. Καρούμπαλης είναι στη γωνία. Θα εκτελέσει για τρεις. Πολύ δυνατό όμως το σούτ αυτή τη φορά.
ωραία συνεργασία. Με δύο πάσες βγήκαν στον ευνηδιασμό οι γηπεδούχοι. Πάλεψε ο Παγώνης, δεν μπορούσε όμως με τις δύο ευκαιρία του να σκοράρει. Σημαντικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα για τους κόκκινους. Αγγελόπουλος σημαδεύει και σημαδεύει σωστά. 53-35. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι των Κουρκουτών στην τρίτη περίοδο, παρακαλώ. 5 λεπτά χρειάστηκαν στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι για να βρουν το πρώτο τους καλάθι. Ρουμπάλης έκλεψε, δεν μπορούσε όμως να βρει τον Ακόπουλο. Πάλι στην επίθεση ο Χελντράιχ. Τρίποντο του Παγώνη. 56-35. Τακόπουλος το ένας με έναν. Δεν μπορούσε όμως να νικήσει τον Μουτυλό. Μουτυλός ο οποίος θα βρεθεί τώρα στην άλλη πλευρά. Θα σκοράρει για το 58-35. Και έχουμε για τεχνική ποινή. Στον Ακόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Μαζεμένες αλλαγές για τον Χέλντραϊχ. Με Κούρταλη να επιστρέψει στο μάτς. Θα έρθει και το τρίποντο από τον Αγγελόπουλο. 59-41 πλέον. 38 με συγχωρείτε, 59-38. Διορθώνω, δικό μου λάθος. Και εδώ η άμυνα των κόκκινων. Θα βρεθεί και στο παρκέ ο Νακόπουλος. Είναι αντιαθλητικό το φάουλ, σύμφωνα με τον ρέφερι. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων για αυτή την απόφαση. Τα λένε τώρα οι ομάδες, οι παίχτες των δύο ομάδων. Ενώ είναι ήδη στημένος ο Νακόπουλος στη γραμμή. Εύστοχη πρώτη. Δεύτερη. Στρογγυλά, στρογγυλά, στο σύν 20 ξανά η διαφορά. Μπαλά παραμένει στους κόκκινους, υπενθυμίζω, καθώς είχαμε αντιεθνητικό φαουλ νωρίτερα. Τσάκωνας. Ο Κόπουλος έχει βάλει πλάτο, Μουδηλό. Φύγει και πάλι έξω. Τσάκωνας θα αναλάβει την εκτέλεση για τρεις και θα το βάλει. 59-42. Μακούρος. Μένει πάνω του κολλημένος ο Νακόπουλος. Κουρταλής στα 12. Αυτή αριστερά στο Μουδήλο θα εκτελέσει για τρεις εκείνος με το ταμπλό. Πήγε να σκοράρει, δεν τα καταφέρω όμως. Μαζί σε ο Νακόπουλος τώρα. Και 15 ακόμα. Νακόπουλος πήρε το τρίποντο. Κουρτάλης στο rebound. Πίεση από δύο παίχτες στον Κουρτάλη. Αποφέρει καρπούς. Τσάκωνας από κοντά θα σηκωθεί. Δεν σημαδεύει ούτε εκείνο σωστά. Μια ευκαιρία του Νακόπουλου, δεν παίρνει κάτι. Μακούρος. Έφτασε κοντά με το δεξί, θα τελειώσει τη φάση. 61-42. Νακόπουλος έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά, ούτε τώρα θα βρει στόχο. Μουδήλος 2-40 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Συστήτης Μακούρος στον Κουρταλή. Μπαλά στη γωνία, τέλεση για τρεις, άστοχη όμως από τον Αργυρακόπουλο. Καθαρίζει και η άμυνα των Κουρκουτών. Αργυρακόπουλος. Και ο Αγγελόπουλος εκτέλεσε για τρεις. 61-45. Μουδήλος. Ο Μπακούρος τον βρήκε αντικανονικά ο Νακόπουλος. Άρη.
έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Κουρκουτών. Αριστίδης Βακούρος τώρα θα πάει στη γραμμή. Είναι ο Νακόπουλος αποσύρθηκε για να περάσει τη θέση του Νικητάκης για τους κόκκινους. Έξω η πρώτη βολή. Εκτελεί τώρα και τη δεύτερη ο Μπακούρος, θα τη βάλει 62-45. Νικητάκης. Είναι και 50 ακόμα. Νικητάκης, δεν ήταν και τόσο καλή πάσα για τον Τσάκονα. Τους κράτησε στα 7 δευτερόλεπτα. Πάει κοντά, πιεζόμενος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 62-47. Μακούρος. Πέρασε η μπάλα στον Ζαχαρόπουλο, έκοψε και πήρε ο Αργυρακόπουλος και θα σκοράρει και όλα σε ωραία συνεργασία των δύο. Για το 64-47. Νικητάκης τώρα. Τσάκονα στα δεξιά. Ωραία την πλατούσα από την πλάτη, δεν πέρασε όμως η πάσα. Φίλος θέλησε να πετάξει μπροστά την μπάλα για να φύγει στην συνέχεια. Καρδιάς όμως κατάλαβε την πρόθεσή του και δέχτηκε και το φάουλο από τον Μπακούρο. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τον Hill Drive. Τσάκονας. Γελόπουλος για τρεις. Το βάζει και αυτό. 64-50. 48 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ζήτησε και πήρε ο Ζαχαρόπουλος. Κουστάρει τον Τσάκονα. Θα τον νικήσει κιόλας αλλά έχει κάνει βήματα. Φωνές από την πλευρά των γηπεδούχων. Παρατηρήσεις από την πλευρά των διαιτητών στον πάγκο του Hill Drive. Καρδιά στην συνέχεια στο μάτς, 35 δευτερόλεπτα. Νικητάκης. Φτάσε κοντά ο Λαδιάς, δύο παίχτες πήδηξαν πάνω του. Έχει κάνει φάουλ ο Μπακούρος. Δείτε ότι δέχεται αδιαμαρτύρητα. Είναι το τέταρτο δικό του. Ο έτερος Μπακούρος θα πέρασε τη θέση του Διονυσής. Ενώ ο Λαδιάς είναι ήδη στημένο στη γραμμή. Να εκτελέσει το ζευγάρι των βολών του. 26,1. Δείχνει τώρα το χρονόμετρο. Λαδιάς βάζει την πρώτη. 64-51. Λαδιάς έτοιμος για τη δεύτερη. Μέσα και αυτή. 64-52. Κουρτάλης άφησε στον Μπακουρό. Μουδήλος τώρα στον Ζαχαρόπουλο, ο οποίος έχει πάρει θέση για να αποστάρει ξανά. Κουρτάλης πιέστηκε και κέρδισε το φάουλ τον Καρούμπαλη. Συμπληρωμένα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Κουρτάλης τώρα στη γραμμή. Έξω πρώτη. Στη δεύτερη. 65-52. 8 δευτερόλεπτα. Νικητάκης. 5. 4. Νικητάκης. Κρατάει στο 1 δευτερόλεπτο. Θα πάει ένα σκοτωμένο σουτ. Δεν μπαίνει το καλάθι. 65-52. Δείχνει το σκόρ έπειτα από το πέρας του τρίτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4 δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο και μόλις ξεκίνησε. 65-52 δείχνει τώρα το σκορ. Χελδρέχ σταθερά μπροστά στο παιχνίδι μας. Με τον Τσαχαρόπουλο εδώ, με τον Παπαδάκη να φτάνει κοντά, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ. Δεν το κατάλαβε ο ίδιος, διαμαρτυρήθηκε αργότερα.
και δέχτηκε για την τεχνική ποινή. Αγγελόπουλος θα αναλάβει την εκτέλεση της βολής. Τώρα θα πάει μπάλα στον Αγγελόπουλο για να εκτελέσει εκείνος. Θα τη χάσει τη βολή. Θα πάει στην άλλη πλευρά τώρα για να γίνει επαναφορά του Νακόπουλου. Ρολαδιάς. Είναι την μπάλα να κυλήσει. Τώρα ξεκίνησε ο χρόνος. Φτάσε κοντά ο Λαδιάς. Σκόραρε, πήρε και το φάουλ. 65-54. Κουρτάλης επέστρεψε στο μάτς. Στην θέση του Παπαδάκη. Λαδιάς θέλει και την πληρωματική βολή, την οποία θα βάλει κιόλας. 65-55. Κούρος. Ανέβασε ταχύτητα, πήγε με το δεξί layup για να σκοράρει. 67-55. Νακόπουλος. Γελόπουλος ψάχνει λίγο χώρο για να πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 67-58. Πακούρος. 9 πόντους πλέον διαφορά. Αλλά έφτασε ο Ζαχαρόπουλο. Δεν θα διστάσει και εκείνος να εκτελέσει έρμπολο όμως η προσπάθεια. Το πίστεψε το σούτ ο Ζαχαρόπουλος. Δεν ήταν όμως ανάλογα καλή εκτέλεση του όσο η σκέψη του. Λαδιάς. Κερία για τους κουρκούτες να μειώσουν κι άλλο. Γελόπουλος. Θα το βάλει και αυτό, όχι. Διφορά είναι άστοχος. Μάζεψε ο Ζαχαρόπουλος στο μακρινό rebound. Μακούρος μπαλάει την μπαλά. Αυτός τον Κουρτάλη είναι ανενόχλητος εκείνος. Τώρα πήγε ο Λαδιάς να τον πιέσει, δεν μπήκε το καλάθι. Μπήκε η άμυνα των κόκκινων. Λαδιάς παίρνει για να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Προϋποθέσει εφνιδιασμό για τους κουρκούτες. Θα δεχτεί το στόπο ο Λαδιάς. Νακόπουλος ήρθε με φόρα εκεί για να μαζέψει. 10 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Αγγελόπουλος ακόμα ένα μακρινό σουτ. Άστοχο και αυτό αυτή τη φορά. Μακούρος. Γύρισε, δέχτηκε το φάουλ από τον Λαδιά, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Πρώτο μαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Ακούρος. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Ο Λαγός το έκανε πάνω στον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλος τώρα αφήνει στον Παγόνιο που θα εκτελέσει από τη γωνία. Αντίστοιχο Αγγελόπουλος μου δήλωσε, έμεινε εκεί ψηλά. Πάρω λίγο να γίνει ένα φθηνό λάθος εδώ από τους κουρκούτες. Λαδιάς δίνει την μπάλα και πάλι να κυλήσει. Νακόπουλος στέκεται, εκτελεί για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Κουρός. 7.50 ακόμα. Κάνε την κίνηση ο Κουρτάλης, πήρε. Δεν μπορούσε να περάσει στον Παγόνι. Τώρα έχει μπάλα στον Ζαχαρόπουλο, έχει φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Εκείνος μετράει κανονικά το καλάθι, πήρε και το φάουλο ο Ζαχαρόπουλος. 69-58. Τρίτο φάουλο αυτό για τον Λαγό.
Σε γράμμα τώρα ο Ζαχαρόπουλος για την συμπληρωματική βολή. 69-58 το σκορ. Να δούμε αν θα αλλάξει. Θα αλλάξει τελικά. 70-58 πλέον. Στα 38 πριν το τέλος. Ζαχαρόπουλος. Γελόπουλος. Δίνουν επιλογές για σκρίνη οι συμπαίκτες του. Πήρε το τρίποδο εκείνος, δεν το βάλε. Ψάχνουν σουτ πίσω από τα 6.75 στις τελευταίες φάσεις τους Σικουρκούτες. Δεν τους έχουν βγει όμως οι επιλογές. Παγώνης για τρεις τώρα. Άστοχος κι αυτός. Ζαχαρόπουλος μάζεψε. Κάφησε έξω στον Μπακούρο. Θα το πάρει από εκεί αυτός. Με το αυτοπεποίθηση το σουτ δεν μπήκε όμως. Ζαχαρόπουλος θα κερδίσει το φάουλ έπειτα από ένα ακόμα επιθετικό rebound του ίδιου. Τσάκωνας διαμαρτύρεται τώρα στον διαιτητή. Είναι το τέταρτο φάουλ του Τσάκωνα αυτό. Μέσα πρώτη βολή. '71-58, '72-58 τώρα. Είδε στους δύο από τον Ζαχαρόπουλο. Τους ανεβάζει και πάλι τη διαφορά. Ζαχαρόπουλος. Άφησε χέρι με χέρι στον Λαδιά. Πάσα τελικά για τον Τσάκωνα. Τους δεν ξεμαρκαρίστηκε, δεν βρήκε τρόπο να σουτάρει. Βρήκε την πάσα για τον Λαδιά. Ζαχαρόπουλος από τη γωνία. Μπαίνει το καλάθι. 72-61. Μπακούρος. Κουρτάλης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Λαδιά. Πλώνει το χέρι του εκείνος, κάνει το φάουλ, το οποίο είναι το πέμπτο για τους Κουρκούτες και στέλνει τον αντίπαλό του στην γραμμή των βολών, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ αυτό για τον Λαδιά επίσης. Λάγος θα αποσυρθεί τώρα στην θέση του, περνάει ο Καρούμπαλης. Κουρτάλης βάζει την πρώτη. 73-61. Χάνει τη δεύτερη ο Κούρταλης. Ζαχαρόπουλος. Ζητάει βοήθεια για σκριν. Τσάκωνας προσποιήθηκε. Πέρασε, έφτασε κοντά. Δεν τελείωσε καλά όμως τη φάση. Μουδήλος άφησε στον Μπακούρο για να κατεβάσει εκείνος. Ζήτησε και πήρε ο Ζαχαρόπουλος. Ρίγει και την πάσα για τον Κούρταλη. Παγώνης σηκώθηκε εκεί, έφαγε την προσπίση ο Νακόπουλος. 75-61. Νακόπουλος έφυγε στον εφνιδιασμό, ούτε τώρα όμως θα μπορέσει να σκοράρει. Μακούρος. Μου δήλωσε είναι αυτός που θα πάρει και θα εκτελέσει κιόλας και θα το βάλει. 78-61. Ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο. Ο Χέλντραϊκ βγάζει πολύ καλή αντίδραση και ξεφεύγει τώρα στο συν 17. Νακόπουλος δεν θα μπορέσει να μειώσει. Ενώ ο Τσάκωνας παρά την προσπάθειά του δεν συγκράτησε εντός γραμμών την μπάλα, η οποία θα περάσει στα χέρια των γηπεδούχων πλέον, οι οποίοι έχουν το momentum στις τελευταίες φάσεις, έχουν και τον έλεγχο επίσης. Κράτουν και το τιμόνι σταθερά στην αναμέτρηση. Με 5 και 20 ακόμα να απομένουν μέχρι το φιναλέ. Αγώνης θα πάρει και ένα σουτ από το πλάι, δεν το βάζει. Ζαχαρόπουλος θα μαζέψει ακόμα ένα σκουπίδι. Κουρταλής. Μακούρος. Πέρασε από τον Λαδιά. Γελόπουλος τώρα πάνω του. Ήταν δυνατή πάσα, δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί. Ο Παγώνης του φύγει μπάλα τα χέρια. Παπαδάκης έτοιμος να επιστρέψει. Κουρταλής αποσύρεται από την πλευρά των γηπεδούχων. Καρούμπαλης. Γελόπουλος. Θα σηκωθεί. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μάζεψε ο Μουδήλος και θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. 2-1-2-1. Μουδήλος. Αυτός ξεκίνησε τη φάση. Θα καρφώσει κιόλας. Μας ευνηδίασε εδώ. 80-61. Νακόπουλος. Μπράβο, 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 μπράβο.
Ρούμπαλης. Πυρονακόπουλος. Σκόραρε, κέρδισε και το φάουλ. 80-63. Μέσα και βολή. Για το 80-64. Αυτό έχει προσπάθεια εδώ από τους γηπεδούχους. Ναχόπουλος θέλει να τρέξει. Θα φτάσει και κοντά, δεν μπορεί να το σταματήσει ο αντιπαλός που θα σκοράρει και πάλι 80-66. Μακούρος. Σε τον Μουδίλο. Δεν πέρασε η πάσα του Ζαχαρόπουλου. Ρούμπαλης θέλει να ξεμαρκαριστεί. Και θα πάει στην γραμμή τώρα, καθώς ο Ζαχαρόπουλος δεν είχε δει ότι υπήρχαν 4 φάουλ. Είναι το 5ο ομαδικό αυτό για τον Χελντράιχ. Και έτσι ο Καρούμπαλης θα οδηγηθεί έτσι απλά στην γραμμή των βολών. Αυτά το σκορ και έχουμε και διακοπή για time out. Τελευταία 3-35 στην αναμέτρηση. Στο 86-7 το σκορ. Μακούρος φτιάχνει τώρα την επίθεση των γηπεδούχων. Κυριακόπουλος βρήκε τον Ζαχαρόπουλο. Μπαλά και πάλι έξω. Παπαδάκης από κοντά θα σκοράρει. 82-67. Νικητάκης. Συνεχίζει μόνο στον Νικητάκης, πήρε μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν βρήκε όμως το καλάθι, Μπακούρος τώρα. Πάει στα κοίτα ο Παπαδάκης, τον σταματάει με φάουλο ο αντίπαλος του. Στη γραμμή ο παίκτης των γηπεδούχων. Νικητάκης. Μυρολαδιάς. Δίνει το σκρίνο της Ακονάς. Ζαχαρόπουλος στη γυλιά πάνω του. Καρούμπαλης. Πάει από τα δεξιά. Μπερδεύεται. Ράτσι όμως. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους κουρκούτες. Δεν πέρασε η πάσα. Γυρακόπουλος. Έχει φύγει μπροστά. Υπό την πίεση του Λαδιά δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Μουδίλος έχει εκεί με φόρα. Αλλά ούτε εκείνος μπορούσε να φτιάξει μπάλα στο καλάθι. Τσακώνας κρατάει. Πάει προς τα μέσα, ανενόχλητος, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 84-69. Χαρόπουλος. Αργυρακόπουλος ήταν με Μπακούρο. Σφύριγμα για φάουλο από τον Νικητάκη. Και νέες βολές για τον Μπακούρο αυτή τη φορά. Μέσα η πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη. Με το 86-69. Νικητάκης.
ψάχνει τις επιλογές. Ο Καρούμπαλης εκεί προσπάθησε να πάρει καλύτερη θέση. Πάλι στον Αγγελόπουλο πήγε. Τσάκωνας στα 6-4 λεπτά. Άφησε έξω ο Καρούμπαλης. Δεν πήρε κάποια εκτέλεση. Πάσα πίσω από την πλάτη ωραία για τον Τσάκωνα, ο οποίος θα δεχτεί το φαουλ στο φινάλε του χρόνου. Και θα πάει αυτός τώρα στη γραμμή. Χαρόπουλος άφησε τώρα στον Παπαδάκη. Ακόμα ένα σφύριγμα. Καρούμπαλης. Καρούμπαλης έχει κάνει το φάουλ. Βολές τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων. Στα 69. Χάνει τη δεύτερη ο Παπαδάκης. Να πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Τσάκωνας. Ωραίες τρίπλες. Θα δείξει μπροστά του ο Παπαδάκης και θα τον στείλει στη γραμμή. Σειρά τώρα του Τσάκωνα να εκτελέσει και αυτός δύο βολές. Με 53,2 να απομένουν ακόμα για δικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Καθώς ο Χέλντραϊχ, όπως φαίνεται, θα φτάσει την έκτη νίκη του στη σεζόν, θα πάει στο 6-2, ενώ από την Αντικουρκούτες θα πέσουν στο 2-5. Μέσα και οι δύο. 87-71. Γυρακόπουλος εκτελεί για 2, θα το χάσει μαζί στο Λαδιάς. Λαδιάς κρατάει αυτό τώρα στον Καρούμπαλη, ανενόχλητος θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει. 87-74. 25 δευτερόλεπτα. Τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, ο Δήλος θα αφήσει τον Κούρταλη. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια επίθεση. Ο Δήλος κρατάει, θα το πάρει από το κέντρο. Δεν θα το βάλει. Και φτάνουμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τον Χέλντραϊχ, ο οποίος θα επικρατήσει 87-74 των Κουρκουτών.